την αίσθηση ότι οι διοικούντες γίνονται διοικούμενοι και οι διοικούμενοι διοικούντες. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε λάβει, τουλάχιστον εγώ προσωπικά και φαντάζομαι και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιστολές από τον τεχνικό διευθυντή της υπηρεσίας, οι οποίες λίγο ή πολύ, ως έναν βαθμό, είναι και εκβιαστικές απέναντι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, επιτακτικά καλώντας το να ανακαλέσει μια παλιότερη απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσεις τις οποίες κατά την άποψή μας δεν μπορεί να αγγίξει κανείς, οι οποίες ερευνώνται από την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας και δεν ξέρω από πού αλλού, αποφάσεις τις οποίες δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και μου δίνει την αίσθηση, εμένα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι εκπροσωπεί την εταιρεία και όχι την εταιρεία την οποία είναι δεσμευμένος να εκπροσωπεί, δηλαδή τη ΔΕΙΑ και την επέκταση της πολίτης. Αυτό που με ξενήσει, κύριε Πρόεδρε, και νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά, έχει συμβεί για πρώτη φορά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΙΑ Κλικής, έκανε λίγο ή πολύ με τον τρόπο τον οποίο χειρίστηκε μηνυτήρια αναφορά σε 21 πολίτες, των οποίων τα σπίτια πλημμύρισαν. Έβγαλαν ένα συγκεκριμένο εξάρτημα, το οποίο ονομάζεται αντεπίστροφο, για να σταματήσουν και να μειώσουν τον κίνδυνο της πλημμύρας. Και το λέω αυτό γιατί, από ό,τι κατάλαβα, αλλάξαν τα υδρόμετρα στην πόλη μας, στο βαθμό που αλλάξανε, χωρίς να είναι έτοιμοι οι πολίτες να προετοιμαστούν ώστε να αποφύγουν αυτό το κίνδυνο, που αυτός ο κίνδυνος, καθώς περνάει ο καιρός και αυξάνεται η θερμοκρασία, μπορεί να έχουν και άλλα τέτοιου είδους φαινόμενα. Μία εταιρεία, όπως είναι η εταιρεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ΔΕΙΑ Κλικής, η οποία έχει μονοπωλιακή δράση, η οποία, αν θέλετε, έχει και ένα τεράστιο κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί λοιπόν πολίτες οι οποίοι πάθουν ζημιά, κύριε Πρόεδρε, λίγο την επιλογιά σας, οι οποίοι έχουν πάθει ζημιά, να τους στέλνουν χαρτιά τα οποία τα έχουν κάνει κοινοποίηση στον εισαγγελέα και μάλιστα να δημιουργεί και ένα τεράστιο πρόβλημα, λέγοντας ότι κινδυνεύει και η δημόσια υγεία γιατί γράφουν σε αυτό το αντεπίστροφο, αυτό το εξάρτημα δηλαδή, μπορεί κάποιο συγκεκριμένο μικρόβιο να περάσει μέσα στην ίδρυυση, μέσα στον αγωγό της ίδρυυσης και να δημιουργηθεί πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Και ρωτώ, αυτό το εξάρτημα το έχουν μόνο τα 8-9.000 υδρόμετρα που έχουν τοποθετηθεί. Τα υπόλοιπα 40-50.000 υδρόμετρα σε όλο το Δήμο που δεν έχουν αντεπίστροφο κινδυνεύουν. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά, να μην ξέρουμε πού βρισκόμαστε, να γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε και γι' αυτόν τον λόγο αυτό που σας είπα τηλεφωνικά το καταθέτω ως πρόταση και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κάνουμε χρήση του δικαιώματος που μας δίνει ο νομοθέτης. Παρακαλώ πολύ, επειδή εκεί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, την εταιρεία αυτή την ελέγχει το Εθνικό Λογιστήριο του Κράτους, την ελέγχει η Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, ενδεχομένως και μετά από μήνες του κ. Αλαθόπουλου η Εισαγγελία Γλυκής. Και επειδή συμβαίνουν πάρα πολλά, την όψη όλων αυτών των μεγάλων έργων, τα οποία διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η υπηρεσία ίδρυυσης, να κάνουν ταχύτατα μια ειδική συνεδρίαση, από την οποία να είναι παρόντες ο Γενικός Διευθυντής, ο Τεχνικός Προϊστάμενος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για να μπορέσουμε να λύσουμε πάρα πολλές απορίες. Και κύριε Πρόεδρε, δεν θα ξαναμιλήσω πραγματικά. Θέλω μόνο να πω κάτι στον κύριο Κυριακίδη, στον κύριο Δήμαρχο, ότι κάποια στιγμή το έκανε σημαία ότι εγώ φέρθηκα στο πρόσωπό του με απρέπεια, αλλά ποτέ κανείς δεν αναρωτήθηκε από όλους αυτούς που τον ακούν συνεχώς, γιατί εγώ έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί σε εκείνη τη συνεδρία, κύριε Πρόεδρε, πράγματι ήμουν απρεπής. Είμαι ειλικρινής και το λέω ευθασώς. Ήμουν απρεπής. Και το δημοσιοποίησαν σε όλα τα μέσα πανελλήνια. Ποτέ όμως κανείς και κανείς από αυτούς τους δημοσιογράφους δεν αναρωτήθηκε γιατί ο Βαφιάρης ο Θόδωρος έφτασε σε αυτό το σημείο. Γιατί τότε όταν ρωτούσα εγώ αυτά τα πράγματα, κάποιοι με λιδωρούσαν και γελούσαν ειρωνικά. Και την ίδια στιγμή αυτά τα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Εθνικό Λογιστήριο και στην Εισαγγελία Κλικής. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Βαφιάρη. Κύριε Τσαουσίδη. Καλησπέρα, καλημέρα. Ό,τι πάμε, θέλω να πει και προσωπικά, οπότε προχωράμε στα εγώ ήθελα να ξεκινήσω με το πείς. Άρα λοιπόν, δεν είναι δικιά μου εκτίμηση, είναι η εκτίμηση κοινότητα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά η νομική, η δημοτική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση της νομικής κάλυψης υποστήριξης ενός ερευνού, ο οποίος κατηγορείται με την κατηγορία που έχει ασκήσει την λίγη που έχει ασκήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας για θέματα τα οποία άκουγε τον αρμοδιοτήτη του κατά την εκτέλεση των καθηκών του. Και από ό,τι είδα και στην εισήγηση του νομικού συμβούλου και η Επιτροπή το παρατήρησε και ψήφισε ομόφωνα την νομική υποστήριξη του συγκεκριμένου αλλά και κάθε άλλου ερετού ο οποίος χρειάζεται νομικής υποστήριξης, είναι ότι έγιναν κάποιες λέει αθλητικές εκδηλώσεις χωρί
την άδεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Αν δεν κάνω λάθος, το γήπεδο και κάθε γήπεδο έχει νόμιμη άδεια εγκατάστασης με ενέργειες και των προηγούμενων διοικήσεων, αλλά και με ενέργειες ανανέωσης των αδειών αυτών από τις επερχόμενες διοικήσεις. Άρα λοιπόν δεν παίρνουμε στην ουσία. Αν θέλετε να πούμε στην ουσία, αυτό το κρίνει το δικαστήριο, περιμένετε κάνει μια υπομονή 10-15 μέρες και θα δούμε το αποτέλεσμα και της ακροατικής διαδικασίας και της υπόθεσης του ακροατήριου. Θα ήθελα επίσης να πω, απαντώντας στους διευθυντές των παρατάξεων, ότι δεν συμφωνώ καθόλου με την έκφραση «ερηματικό πάρκο παιδών» στη ΔΕΙΑ. Πραγματικά, ο τρόπος με τον οποίο αυτό εκφράζεται μπορεί να είναι μια πολιτική άποψη, να μην γνωρίζει κάθε αντίθετο, όχι μόνο γιατί αδικεί τα διοικητικά συμβούλια τα οποία εγκρίνουν αποφάσεις για να ενταχθούν κάποια έργα, να υλοποιηθούν κάποια έργα και να παραδοθούν κάποια έργα, αλλά αδικεί και ενέργειες όλων των υπηρεσιακών παραγόντων. Ας κάνουμε υπομονή λοιπόν από όλες αυτές τις καταγγελίες και αναφορές που έχουν υπάρξει και εφόσον η υπόθεση αυτή είναι σε εκκρεμότητα και αν κάποιο ρυθμό αν υπάρχουν ευθύνες, να δούμε το αποτέλεσμα και ναι, εγώ είμαστε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Άλλωστε, ο πρόεδρος της επιχείρησης καλεί αναφέρονται τα διαστήματα του Διοικητικού Συμβούλου και το ενημερώνει. Και νομίζω ότι και η ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και η ενημέρωση από την Διοικητική Λογοδοσία έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Μπορούν να δοθούν θέματα στην Διοικητική Λογοδοσία. Την επόμενη φορά δηλαδή έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και να δίνετε και ο χρόνος της προετοιμασίας και της απάντησης από την δημοτική αρχή, προκειμένου να υπάρχει μια ευχαριστή ενημέρωση. Και τέλος, να πω ότι πραγματικά με εκπληδιάζει το τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρει την λαϊκή συστήρωση για το κλείσιμο του εργοστασίου, καθώς κάθε φορά που η αυτοδιοίκηση προέβαινε σε μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, ήταν κάθετα αντίθετο. Και να θυμίσω την τελευταία μεγάλη βοήθεια που παρήγαμε στη ΒΙΠΕΚ Λυκής, καθώς είναι ο μοναδικός αυτοδιοικούμενος βιομηχανικός χώρος, ήταν την απαλλαγή τους από την πληρωμή των ανταποκριτικών τιμών και την διαχείριση πλέον δικό τους προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο ναι, ζημίωνε ή θα πω δεν άφηνε τον Δήμο να κερδίσει αρκετές χιλιάδες ευρώ, έδινε όμως τη δυνατότητα στην ίδια την διαχειριστική της βιομηχανικής περιοχής να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες ανταποκριτικού χαρακτήρα, φωτισμό, κάδους, με ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και μια πολύ μικρότερη τιμή η οποία επέστρεφε στον επιχειρηματία μέσα από τη βοήθεια που παρήχε στο προσωπικό του. Και μην ξεχνάμε ότι σε κάθε αποστάσιο εργάζονται δημότες μας. Και οι 4 και 5.000 δημότες στα εργοστάσια αυτής δεν είναι μικρή ποσότητα, δεν είναι μικρή ποσότητα. Και νομίζω ότι τα δάκρυα και τα κροκοδίλια τα οποία πέφτουν τώρα εν ώψη του κλεισίματος της εταιρείας Σονόκο με 59 εργαζόμενους του Τυρκής δεν είναι αληθινά από την αλλαγή συσπήρωση. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ευχαριστημένος και καλό όλο το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο το πράττει την πλειοψηφία του να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, να στηρίζει την επιχείρηση, να στηρίζει τους επιχειρηματίες γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία στηρίζονται οι πολίτες οι οποίοι εργάζονται και έχουν ένα σημαντικό οικογενειακό εισόδημα για να μπορέσουν να στηριχθούν και να επιβιώσουν. Νομίζω ότι στο τελευταίο θέμα για την ειδική συνεδρίαση για την ΔΕΙΑ ας αναμένουμε λίγο την απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οποιαδήποτε άλλο θέμα είναι σε αναμονή. Και μετά το πέρας αυτής, πραγματικά εγώ θα το ζητήσω μετά και από την πρόταση που έχει προβάλει. Αλλά μπορείτε και δεδομένα στην ειδική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα, να θέσετε θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑΚ, αλλά και σε επιμέρους συνεδριάσεις της ΔΕΙΑΚ, ως Διοικητικό Συμβούλιο μπορείτε αυτά τα θέματα να τα συζητάτε. Και καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ αποτελείται από όλους τους παρατάξεις, θα μπορεί να γίνει και μια ενημέρωση έμεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά και εδώ. Ως εκπρόσωπος του Δήμου Κλυκής, ήμουν στο Μαυρονέρι. Έγιναν πολύ ωραίες εκδηλώσεις, αλλά λίγο μου διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε κανένα σημεοστολισμός. Γι' αυτό γιατί δεν υπήρχαν στον Δήμο τα απαραίτητα εφόδια για να μοιραστούν στις κοινότητες, να μπορέσουν να
αποστοληθούν τα διάφορα μνημεία που γίνανε οι καταφέ Στεφάνου. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν πήρε τα μέτρα του άμεσα και εν καιρό ο Δήμος για να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Ένα δεύτερο θέμα που με απασχολεί είναι η μικροφωνική εγκατάσταση του δημοτικού εδώ πέρα του χώρου. Όπως και την προηγούμενη φορά, δημιουργήθηκαν πολύ άσχημα περιστατικά, είτε γέλια είτε εκνευρισμοί, γιατί ο ένας προσπαθούσε να βοηθήσει τον άλλον. Άνοιγε και έκλεινε το μικρόφωνο και έγινε ένας χαμός εδώ μέσα. Δεν αρμόζει, πιστεύω, σε ένα τέτοιο χώρο, γιατί όλοι θέλουμε το καλό. Όλοι είχαμε απορίες, όλοι θέλαμε να ακούσουμε τις απαντήσεις και γινόταν αυτό το μπάφαλο. Ένας να γελάει, βλέποντας τις κινήσεις που έκανε ο άλλος που ήθελε να βοηθήσει και τελικά χάλασε όλο το κλίμα. Ένα τρίτο θέμα που με λύπη μου διαπιστώνω, εδώ και δύο μήνες έχω αναφερθεί ότι είναι ανοιχτά τα φρεάτια πάνω στον κεντρικό δρόμο, στο Δήμο Πικρολίμης. Δυστυχώς, με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν έχει γίνει τίποτε και θα αναγκαστούμε ως παράταξη να βάλουμε κάποιον να κάνει τα φρεάτια και να τα πληρώσουμε. Ναι, ναι, αυτά τα καπάκια, που είναι πολύ επικίνδυνα. Γιατί τώρα άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει στα χωράφια, σπέρνουν τα διάφορα καλοκαιρινά και όλος ο κόσμος περνάει από εκεί. Μπορώ να πω ότι πριν χρόνια κάποιος ηλικιωμένος κύριος από το παλιό Γενέρη χάθηκε. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έπεσε εκεί μέσα. Είναι τόσο μεγάλα τα ανοίγματα που είναι πολύ επικίνδυνα. Αυτά δεν ήθελα να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Μετά την εξωτερική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου, την απαράδεκτη συμπεριφορά του Δημάρχου Λυγίας, κατά το προσώπου ως εργαζόμενης γυναίκας και μητέρας, διαπίστωσα μια ομογοντία συκοφάντη σεισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με τη σύμμου στις 6/3/24 να μου δώσει επισήμως τι ακριβώς συνέβη για να ζητήσω ευθύνες για τη δημόσια διακόμπευσή μου. Και η απάντησή του ήταν μονόβλεπτη και έγινε εμπάθεια. Του απάντησα χθες με επιστολή μου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του συναδέλφου, του έθεσα προθεσμία να αποκαταστήσει, να αποκατασταθεί η υπόλοιψή μου, ιδάλλως θα καταφύγω στο γραμματέα της αποτελειωμένης διοίκησης και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή ενδείκτου θέματος. Αυτός ως ο προσωπικό. Όσον αφορά την Κύπρο, ελπίζω να βρήκατε καλά τους αδέλφους Κυπρίους και να απολαύσετε τη μοναδική φιλοξενία τους. Θα ήθελα να μας ενημερώσει ο κ. Κυριακίδης, πέρα από αυτήν την πολύ όμορφη επαφή και τη σύσφυξη που υπάρχει, αν έχει περάσει η αδελφοποίηση κάποιο άλλο επίπεδο, ένα ερώτημα. Το δεύτερο είναι αν έχει υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο λόγο που επέλεξε τα συγκεκριμένα άτομα να πλαισιώσουν την αποστολή που τα δημοσιοποίησατε και στο δελτίο τύπου. Και για ποιο λόγο δεν προτάθηκε το τρίτο ερώτημα να συμμετάσχει κάποιο από την αντιπολίτευση όπως συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και το ίδιο φιλόξενοι, γι' αυτό στην επόμενη αποστολή που θα έχουμε από το Δήμο Λύσης θα είμαστε παρόντες και στις εκδηλώσεις, αλλά και στο πρόγραμμα που θα θέλαμε να έχουμε των ξεναγήσεων, για να μπορούμε και εμείς να βρεθούμε κοντά στους αδελφούς μας και να γίνει αυτή η σύσταση των σχέσεων και με τα νέα μέλη της παράδοσης. Ένα τελευταίο. Είναι λίγο επίπως απαράδεκτο να έρθει υπουργός εσωτερικό και να μην προσκληθεί ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης. Και είναι διπλά προσβλητικό για την διοίκηση το ότι ήταν η μέρα της γυναίκας και δεν καλέσατε τις τέσσερις γυναίκες που είμαστε στην αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Δημήτρη, θα σταθμίσω και εγώ όσο την μια φορά μετά το που πέρασε να τοποθετήσω για τον Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Τσερκέζη, παρακαλώ. Ευχαριστώ και από μένα. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα μεγάλη σημασία για του κατοίκου τη πόλη, όπω και για του οικισμού. Αρχικά θέλω να αναφερθώ στου δρόμου τη πόλη. Το που λέει, υπάρχει μια αναγκαία αυτό. Ζω εδώ όπω και πολύ. Για τι καρικοτεχνίε των εργολάβων, εταιρείε. Όπου μετά το πέρα του κάθε έργου, είναι καθυστερεί να το φτιάξουν ή δεν το κάνουν σωστά. Και σε ένα μεγάλο εύρος δρόμων ιδίως της πόλης, θα αναφέρω μερικούς όπως Πλάτωνος, Καμπάνης, Θεσσαλονίκης και άλλες. Και το Δημαρχείο, τα δωμάτια είναι χάλια. Ποιος ο λόγος που δεν γίνονται σωστά και δεν υπάρχει μέτρημα ώστε να ελέγχονται όπως πρέπει. Δεν θέλω να πιστέψω πως ο κάθε εργολάβος εταιρεία είναι πάνω από τη δημοτική αρχή και οι δύο πάνω το πολίτες, που είναι και οι πελάτες. Γιατί να γίνεται τόσο ανεξαρτητή κατάσταση και δεν είναι τωρινή, είναι πολλά χρόνια. Όπου ιδίω μετά από μια ολόκληρη δυνατή υπάρχουν θέματα για του ελληνικού, του πεζού, ακόμα και κυρίω
τα μηχανάκια. Ξαναλάβαμε την ουρά τη εκτίμηση των πραξιών του πια. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει μέρημνα ώστε όλε οι εταιρείε να γίνει ένα έργο, όλε μαζί να κάνουν έργο, μια φορά να ανοίξει ο κάθε δρόμο. Έχουμε ρίχνει ο καθένα από όλα στην κάθε εταιρεία. Όπω ο δήμαρχο Καβάλα, ο κ. Δόκο Μουριάτη, στην Καβάλα, που για μια περίπτωση στην οικοτεχνία έκανε μίληση σε ένα εργολάβο που είχε οικοτεχνία. Εδώ σου πει τι να γίνει, δηλαδή, πολύ καλό να χάσει. Υπάρχει μια έρευνα ώστε να του επιτύχουν οι εταιρείε. Δεν ξέρω πολλά. Πώ έχει του μηχανισμού που γίνουν τώρα, γιατί υπάρχουν τόσε καθυστερήσει. Και ο κόσμο έχει θέματα με τι κόμμε, τα βράχη ανοίγουν λάσπε, γίνεται με την κίνδυνο. Και ένα άλλο θέμα, ένα τελευταίο κύκλο γενικό. Κάτω στο μητερινό που πηγαίνουν στο σχολείο, εκεί αφήνουν χαλίκια άμμο και τα έργα του γίνονται. Και έχω παρατηρήσει ότι αφήσανε άμμο και χαλίκι πάνω στα φρεάτια, στις κάρες. Αυτό έχουν πρόβλημα που μιλούσαν κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μιλήσατε κύριε Τσεφιέ. Εσύ κύριε Μάπλου, έχει χρόνο. Όλες οι αρχινικές εγκαταστάσεις διέπονται από κάποιο πρωτόκολλο ασφαλείας για τη λειτουργία του. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τη Δημοτική Αρχή ποιο πρωτόκολλο ασφαλείας διέπει την εγκατάσταση των οργάνων γυμναστικής που έχουν τοποθετηθεί σε εξωτερικές περιοχές του Δήμου και αναφέρουμε στις πρώτες εργατικές κατοικίες, στις Μπουργές, στο Δροσάτο, όπου είναι τοποθετημένο πάνω σε τσιμεντένιες βάσεις, αυξάνοντας και το κίνδυνο και τη βαρύτητα κάποια αρχήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαβουζή. Εσύ θα γίνονται το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον Ιωάννη. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ σύντομο θα είναι. Δύο ερωτήματα που θα κάνω προ τη ΛΕΙΑΚ. Προχωρούμε τι ζημιέ που έχουν πάρει οι συντημότε μα και τι εταιρείε τη υγεία του. Έχουμε βλάβε. Έχουν μειωθεί πάλι οι συντημότε μα. Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούν. Ποια είναι η επίσημη μεθοδήγηση τη ΛΕΙΑΚ. Ευχαριστώ. Σε ποσοστό κέρδου των εταιριών. Ίσως κάτι άλλο είπα και το παρακούσατε. Δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω με τι ποσοστό κέρδου που λέμε. Αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας. Τώρα, σε αυτά που ανέφερε ο κ. Βαφιάδης, είναι γεγονός και όλοι οι παλιοί γνωρίζετε το κλίμα που υπάρχει στην ΔΕΙΑΚ εδώ και πολλά χρόνια. Πριν από τις διοικήσεις και από την πιο προηγούμενη. Μεταξύ των μεγάλων στελεχών της διοίκησης υπάρχει μία κόντρα η οποία έχει τις παρενέργειες αυτές που δημιουργεί στη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ. Η διοίκηση όμως είναι υποχρεωμένη, θα πρέπει να γνωρίζετε, να αντιμετωπίζει και την καθημερινότητα και να φροντίζει να εκπληρώνει τους στόχους της ΔΕΙΑΚ, που είναι η υδροδότηση των οικισμών και της αποχέτευσης. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο που το χειριστήκαμε όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι πετύχαμε σημαντικά πράγματα και να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας και να έχουμε ενταχθεί σε τόσο μεγάλο αριθμό έργων. Πραγματικά νομίζω ότι είμαστε η πρώτη διάκριση στη χώρα σε εντάξεις έργων αυτή την προηγούμενη τετραετία, οι οποίες αυτή τη στιγμή υλοποιούνται με προβλήματα πραγματικά πολλά, τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Τώρα, θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι η ΔΕΙΑΚ λειτουργεί βάσει κάποιου νόμου του 1069 που ψηφίστηκε για την εποχή που ιδρύθηκαν οι ΔΕΙΑΚ και βάσει των οργανισμών της και του κανονισμού λειτουργίας της. Αυτό ίσως για όσους ενδιαφέρονται πραγματικά θα πρέπει στο site της ΔΕΙΑΚ να το δούμε, να το διαβάσουμε και να δούμε πώς λειτουργεί. Κάθε υπηρεσία, κάθε διεύθυνση της ΔΕΙΑΚ έχει τις αρμοδιότητές της και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της. Εκεί τώρα με το συγκεκριμένο γεγονός της τεχνικής υπηρεσίας δόθηκε μια ερμηνεία γιατί λέει ότι η τεχνική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση του δικτύου. Η ερμηνεία δόθηκε κατά το δοκούν των δύο διευθυντών της τεχνικής και διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας. Προφανώς γιατί θέλαν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, να τα λέμε εξ' αυτά λόγια. Παρόλο που είχαν προφορική εντολή να μην προχωρήσουν σε καταλογισμούς και ευθύνες προς τους δημότες, οι οποίοι ναι, μεν έπρεπε να γνωρίζουν, αλλά
Νομίζω ότι θα είχαμε και εμείς την υποχρέωση, σαν τεχνική υπηρεσία, να έχει προβλέψει κάποια πράγματα για τις ζημιές αυτές και απαντώ και στον Αλέξανδρο, που θα μπορούσαν να συμβούν λόγω αλλαγής της πίεσης κτλ. Όμως να ξέρετε ότι αυτό που έγινε είναι νομοθετημένο, είναι υποχρεωτικό να γίνει έτσι. Δηλαδή τα καινούργια ρολόγια που μπαίνουν πρέπει να έχουν αντεπίστευση. Όπως και τα παλιά θα έπρεπε να έχουν, αλλά δυστυχώς με υποχρέωση των ιδιοκτητών, δηλαδή ο υπαλληλικός που τοποθετούσε την εσωτερική εγκατάσταση, θα έπρεπε μετά το ρολόι να έχει πάντα ένα αντεπίστευμα. Αυτό η ΔΕΑΚ κανονικά δεν έπρεπε να κάνει τις συνδέσεις αυτές όταν δεν υπήρχε αντεπίστευμα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε έτσι. Παλιές κατασκευές δεν το βρούνταν οι κανονισμοί, ούτε προηλεκτρονικοί κτλ. Και τώρα τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, για τη λύση που είπες, εδώ και πολύ καιρό ψάχνουμε ποια θα είναι η λύση. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε συμβούλιο, αύριο θα πάρετε προσκλήσεις. Το έχουμε θέμα να το συζητήσουμε εκεί και τους έχω καλέσει να μου δώσουν. Έχουν προτείνει κάποιες λύσεις, οι οποίες ήδη δοκιμάζουμε και μία-δύο σε κάποιες οικοδομές που είχαν πρόβλημα. Θα καταλήξουμε κάπου και επίσης οι συνδημότες μας, οι πολίτες που πήραν αυτές τα πρόστιμα σου και τα λοιπά και ανησυχήσανε και αυτά, θα πάρουμε μια απόφαση να γίνει κάποια, να μην επιβαρυνθούν, να μην τιμωρηθούν και τα λοιπά. Τώρα, εντάξει, περιμένω λίγο το νομικό μας σύμβουλο να μας δώσει κάποια συμβουλή εκεί για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε νομικά το ζήτημα. Θα το λύσουμε όμως. Είναι θέμα, εντάξει, ημερό. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ποια λύση είναι τώρα. Έχουν προταθεί 3-4 λύσεις. Να δούμε ποια είναι η πιο αποτελεσματική και θα το εφαρμόσουμε. Όσον αφορά την κυρία Βαλμά για τα φρεάτια, επειδή το θέσατε στο προηγούμενο συμβούλιο, σας είπα λίγο ποια είναι η διαδικασία. Επειδή εγώ δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, γιατί με έπαιρνε την ημέρα 50-100 άνθρωποι, τηλέφωνο, πρόεδροι κτλ. Υπάρχει ένα τηλέφωνο αντίθετο στους αρχηγούς. Κυρίως το κάνουν οι πρόεδροι, αλλά και εσείς, σαν δημοτικοί σύμβουλοι κτλ. Πάρτε απλά και αναφέρετε το. Και αν την επόμενη, την μεθεπόμενη ημέρα δεν έρθουν να το ψάξουμε, τότε να το συζητήσουμε. Έτσι, μόνο στο τηλέφωνο να δηλωθεί, γιατί εκεί παίρνει αριθμό, ενημερώνεται το συνεργείο και να ξέρουμε ποιο είναι, ποια φρεάτια πρέπει να έρθουν να δουν για να τα τακτοποιήσουν. Δεν ξέρω αν έφυγε καμία απάντηση. Δεν ξέρω αν αφήσετε σε όλη την ανάγκη. Ευχαριστώ. Κύριε Συμφωνή, έχει τώρα ο Μαγάλη. Καλησπέρα κύριε συνάδελφοι και από εμένα. Ήθελα να πω ότι αυτή η ενέργεια του τεχνικού διευθυντή είναι σίγουρο ότι αφορά μόνο τον ίδιο τον κύριο Κυριαζήτη, που νομίζω ότι πέρανε μαζί. Η ιδέα αυτή λύση έχει και θα συνεχίσει να έχει διοικητικό συμβούλιο, που μετά από τις εισηγήσεις του γενικού διευθυντή αποφασίζει για το τι πρέπει να γίνει και έχει την πλήρη αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα. Κανένα άλλο αυτοβούλο δεν μπορεί να πράξει το οτιδήποτε. Ούτε επομένω το Γενικό Συμβούλιο τη ΔΕΙΑ έχει καμία σχέση με αυτή την απόφαση, με αυτή την ενέργεια του Τεχνικού Διευθυντή, αλλά ούτε και γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα κύριε Τσαουσίδη, κύριε Κώστα, σύντροφε, πρέπει να είσαι ο πρώτο κομμουνιστή που διαμαρτύρεσαι γιατί φεύγει η Αμερικάνικη εταιρεία. Έτσι είναι λυπηρό πράγμα και που φεύγει και μένουν πολλές οικογένειες χωρίς δουλειά, πολλοί άνθρωποι. Επομένως, οι οικογένειες τους χωρίς χρήματα. Ελπίζω σύντομα να κατασταθούν κάπου αλλού, να βρουν δουλειά. Αλλά εδώ είναι ένα θέμα για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Έτσι και εσείς στον χώρο της αριστεράς θα πρέπει να την κάνετε και εσείς. Γιατί έφυγε πριν χρόνια η Υπουργεία, μια εταιρεία που χρησιμοποιούσε τους εργαζομένους, αλλά κάθε τρεις μέρες είχαμε υπεργεία. Επομένως, καλέσει η επισημάνη σας, μαζί σας είμαι, είναι λυπηρό που φεύγει και η πολιτεία και ο Δήμος πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις, άσχετα που είστε πάντα την τύπωση του κ. Δήμαρχος, αλλά καλό είναι να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, γενικότερα. Και τελειώντας, κύριε Πρόεδρε, κυρία Δημάκη, όλοι στη ζωή μας έχουμε και τις καλές και τις κακές μας μέρες, όλοι μας. Και στη ζωή μας γενικότερα, αλλά και στην παρουσία μας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπε ο κ. Ζαβιάρης προηγουμένως,
συλληπιτήρια. Τα είπαμε και τη μέρα της κυρίας και αυτό που έχω μείνει να έχει δύναμη γιατί η μάνα είναι μία και ευχαριστώ. Η απώλειά της είναι πάντα ο Δημήτρη. Επομένως και εδώ στην παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να έχουμε και τις καλές και τις κακές μας μέρες. Δεν είναι κακό να γνωρίσουμε ότι είχαμε και μια καλή μέρα. Είπε ο κ. Νοβιάδη προηγουμένως, ναι, φέρθηκα απρεπές παρότι προκλήθηκα. Ακόμα λοιπόν και αν λέτε ότι προκλήθηκατε που δεν προκλήθηκατε, θα μπορείτε να έχετε μια συμπεριφορά που δεν συνάδει. Και δεν είναι κακό μετά από μέρες να αναγνωρίσει ότι ήταν μια κακή συμπεριφορά. Το να ζητάτε από εκεί που είχατε μια κακή συμπεριφορά και τα αρέστα, νομίζω ότι πάει πολύ πραγματικά. Παρακαλώ, κυρία Δημάρχη, παρακαλώ, δεν πρέπει να διακόπτω. Κύριε Συμμορφωτήριο, ολοκληρώσετε. Θα απαντήσω και εγώ στην κυρία Δημάρχη στο τέλος των τοποθετήσεων. Δεν απάντησα μια άποψη. Όχι, μιλάω σε μια φορά προκειμένου να θέσω τα πράγματα λίγο στην σειρά. Όχι, αριστερή. Κύριε Αρθρακίδη, έχετε το λόγο και εσείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Της επιχείρησης της ΔΕΙΑΚ ότι αυτή τη στιγμή, όπως όλοι καλά γνωρίζετε, συντελείται ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων σε βασικές υποδομές που στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων των δημοτών μας. Εξ αυτού του λόγου, φυσικά, αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, τόσο τον προηγούμενο όσο και τον ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ισχυρό Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είπαν προηγουμένως και ο πρόεδρος και ο κ. Συμμορφωτήρης, και δεν θα επικατασταθεί σε καμία περίπτωση από υπηρεσιακούς παράγοντες. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, ένα γεγονός το οποίο εμένα με στεναχώρησε ιδιαίτερα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν έτσι να υποκαταστήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Την απουσία του Προέδρου της ΔΕΙΑ, τις προηγούμενες μέρες, πραγματοποιήθηκε έτσι μια τηλεφωνική επαφή, προκειμένου τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρευρεθούν στη ΔΕΙΑ για ενημέρωση. Σχετικά με το μείζον θέμα που προέκυψε με τα αντεπίστροφα στα υδρόμετρα. Με έκπληξη πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να παρευρεθώ λόγω υποχρεώσεων στον Δήμο, ότι η συγκεκριμένη ενημερωτική, η συγκεκριμένη ενημέρωση, στη συγκεκριμένη ενημέρωση παρευρίσκονταν και ένας δημότης, ο οποίος μάλιστα ήταν και επικεφαλής δημοτικής παράτασης, μιλάει για τον κύριο Αναθόπουλο με τον γιο του, ο οποίος για άγνωστο λόγο και χωρίς να έχει ενημερωθεί κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, βρισκόταν εκεί προκειμένου να ζητήσει το λόγο για τα υδρόμετρα. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό και να ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Κανένας υπηρεσιακού παράγοντα. Σχετικά με το θέμα της κυρίας Δημάκη για την αποστολή στην Κύπρο, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ επειδή λόγω βλήματος του Δημάρχου εγώ εισηγήθηκα το θέμα. Όπως γνωρίζετε, στην συγκεκριμένη Δημοτική Επιτροπή παρευρίσκονταν και τρία μέλη της δημοτικής σας παράταξης. Εισήγηθηκε στο θέμα, όχι εσύ. Έκανα την εισήγηση σχετικά με το. Σχετικά με το. Εσύ προέδρευσες, εγώ έκανα την εισήγηση σχετικά με το ποια πρόσωπα θα παρευρεθούν στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ναι. Και υπήρξε μάλιστα και ομόφωνη απόφαση και εξηγήσαμε το λόγο για τον οποίο επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα λόγω και του εορτασμού, του διπλού εορτασμού και της αδελφοποίησης αλλά και των εορταστικών εκδηλώσεων. Επομένως, λόγω της σημαντικότητας της εκδήλωσης είχαμε πει ότι θα παρευρεθεί τόσο ο κύριος Δήμαρχος όσο και κάποιος ειδικός συνεργάτης ο οποίος θα καλύψει δημοσιογραφικά την όλη εκδήλωση. Υπήρξε ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας εξηγώ. Παρακαλώ, μην μιλάτε. Υπήρξε ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και μάλιστα τονίστηκε ότι στις επόμενες εκδηλώσεις θα παρευρεθούν περισσότερα μέλη της αντιπολίτευσης. Περισσότερα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε τα άτομα που ήταν στην Επιτροπή που προσεγγίσαν. Παρακαλώ, αφήστε το ολοκληρώσετε και τα πρακτικά μεταξύ σας. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα να το ολοκληρώσετε, κύριε Αθακή. Τώρα, σχετικά, επιτρέψτε να κάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με την τοποθέτηση της κυρίας Δημάκη
η οποία συνεχίζει να συντηρεί αυτό το κλίμα τοξικότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο και θέλω να ξέρετε ότι εμένα με στεναχωρεί πολύ αυτό το γεγονός, γιατί αντί να κάνει την αυτοκριτική της και να ζητήσει συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά της και την υβριστική της επίθεση στο Δήμαρχο Κυλικής, συνεχίζει να θυματοποιεί τον εαυτό της. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε εδώ για να απαντήσουμε πολιτικά, θεσμικά και δεν είμαστε διατεθειμένοι πλέον να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι που προσπαθείτε να παίξετε. Ό,τι θέλετε να πείτε μπορείτε να το πείτε, πολιτικά όμως προσωπικές επιθέσεις πλέον τόσο στο Δήμαρχο όσο και στα μέλη της παράταξης δεν είμαστε διατεθειμένοι να το δεχτούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ κυρία Δημάκη. Κυρία Δημάκη, παρακαλώ. Κυρία Δημάκη, με συγχωρείτε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Κάθε συμβούλευση. Παρακαλώ. Να το διαβάσω. Στην υπηρεσία μας κάνουμε ένα κανονισμό όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις. Ένα κανονισμό για τον καθορισμό και των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής διασκαφής σε κοινόπιους χώρους του Δήμου Κυλικής. Είναι αυτό ακριβώς που ρωτήσατε. Είναι στο τελικό στάδιο, πιστεύω ότι θα λάβετε γνώση κι εσείς και θα καλεστείτε να το ψηφίσετε. Κάνουμε έναν κανονισμό, η υπηρεσία μας ασχολείται κάθε μέρα με αυτό το πρόβλημα, που είναι πρόβλημα όλων μας. Έχουμε ορίσει υπευθύνους να κάνουν αυτοψίες και το καλύτερο από όλα πιστεύω είναι ο κανονισμός που συντάσσουν. Για πρώτη φορά γίνεται ένας κανονισμός για όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ότι η αγροτική εταιρεία, το έχω ξαναπεί, που δεν παίρνει άδεια σε κάποιο συνοπτικό έλεγχο. Οπότε είναι λίγο ανεξέλεγκτο. Παρ' όλα αυτά, και το προηγούμενο χρόνο και τώρα, ήταν μερικά έγραφα με το αέριο. Προβλήκατε κάποιε εγκαταστάσει και τηλεφωνικέ επικοινωνίε μαζί του. Δεν καθίσουν έτσι. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν οι βλέποντε που τα βλέπουν αυτά. Όπου εντοπιστεί πρόβλημα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια, γιατί ο εργολάβο δεν πειράζει, δεν είναι εργολάβο. Συγγνώμη στο βαθμό που είναι αυτό. Όσο αφορά για τα όλα γυμναστική που ρώτησε ένα συνάδελφο, τα όλα γυμναστική δεν είναι παιδιά στι χαρέ, δεν τα αποκλίνουν σε παιδάκια κάτω από 10 χρονών. Τα όλα γυμναστική, η μόνη του υπόθεση να είναι νόμιμα πρέπει να έχουν ΣΥΕ και άριθμο. Είναι κοκκουλιακτική, είναι μονόζυγο, είναι ΣΤΕΠ, είναι όργανα που δεν έχουν μεγάλο συμβιωτώσεις, δεν απαιτείται καμία, κανένα δάπεδο αντιπρασμονικό ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο οι ΣΤΕΠ είναι εξοπλισμένα και ελεγμένα κατά ίσως. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Ζαουσίδη, παρακαλώ. Κύριε Κοσμίδη, προπαράστηκε και προλόγω εσείς. Σαν συμβούλιο και πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Όπως και το 30% ήταν μια δικιά σας εκτίμηση. Κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται από την πληροφόρηση. Ξέρετε τι είχε γίνει και τη μέρα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί ούτε να σας απειλήσει ούτε να σας πει τι θα κάνει. Μήπως πρέπει εσείς να κάνετε κάποιες κινήσεις από την αμήνα. Και το λέω ξεκάθαρα. Μήπως κάτι πρέπει να κάνετε για την εκείνη τη μέρα από την αμήνα. Ευχαριστώ. Και εμένα. Λοιπόν, εγώ αναγκάζομαι αυτή τη στιγμή να το τοποθετηθώ για τον λόγο ότι εγώ ψήφισα εκείνο το θέμα για κάποιους άλλους λόγους, του οποίους άλλοι ψήφισαν. Σας παρακαλώ. Ήταν ομόφωνος. Ήταν ομόφωνος. Τι σημαίνει ήταν ομόφωνος. Ένα λεπτό. Καταρχάς θέλω να πω κάτι άλλο που είναι καλό για τους συναδέλφους σας. Ένα λεπτό, δεν το ζητώ παραπάνω. Ένα λεπτό κύριε. Αφήστε το. Δώστε μου το λόγο. Δώστε μου παρακαλώ το λόγο για ένα λεπτό. Κάντε μου αυτή τη χάρη. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ κύριε Γεωργιά. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Θα βοηθήσει και τη συνεδρία σας. Έχετε γνωστοσύνη. Αυτή τη στιγμή. Αφήστε μου το ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τώρα τρώμε περισσότερο χρόνο. Κάθετε. Παρακαλώ.
Καταρχάς νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό. Συγχαρητήρια στον Βασίλη για την ειλικρίνειά του. Χαίρομαι πάρα πολύ για την τοποθέτηση του κυρίου Ξυνοφορίδη, ο οποίος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Πρέπει να καταλάβει το σώμα, πρέπει να καταλάβει η παράταξη της πλειοψηφίας του. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να δημιουργούμε προβλήματα. Είμαστε εδώ και έχουμε καλή διάθεση και έχουμε προβλήματα. Είναι λογικό να δημιουργούμε σε μια μεγάλη ηλικία να τα λύνουμε. Τώρα θέλω να πω τον κύριο Ανθακίδη ότι εγώ και τα μέλη της παράταξής μας ψηφίσαμε ομόφωνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας πειράζει και εμάς ότι ούτε καν προσκληθήκαμε. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει μία φορά και κατά την άποψή μου έχει δίκιο η κυρία Δημάκη. Επίσης, ας σταματήσει λοιπόν αυτή η παροδία, γιατί περί παροδίας πρόκειται να βάλετε έτσι μια γυναίκα η οποία ήδη είχε κακές στιγμές, την κάνω το φιλοσένιδο, απαντήσαμε με απαντήσαμε, θα πρέπει να σταματήσετε. Είπα, δεν έχω μιλήσει ακόμη εγώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Κοσμίδη, συνεχίστε, μάλλον πάρετε το ρόλο. Ευχαριστώ, θα λέγα. Προσθέτω το πρωτίστως να σας πληροφορήσω. Σε αυτή την αίθουσα, τον Δήμαρχο Λατσόν, τον Χρήστο τον Πιταρά, καθώς και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που μας προδέχθηκαν, είχα την τιμή να είναι στην αντιπροσωπεία του Δήμου Κλικής σε μια ενεργειακή χρονιά, σε μια πραγματικά ενδυματική χρονιά και με χαροποίησε το γεγονός στην τελευταία συνεδρίαση, την οποία άτυπα κάναμε στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λατσόν, παρουσία εκπαιδευτικών για πρώτη φορά από τα σχολεία, τα δημοτικά, το γυμνάσιο και το Λύκειο των Λατσιών, μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους του Παρίσιντα, τον αντιδήμαρχο κ. Κυπριανού, καθώς και τον δήμαρχο Κυπριακή, τον δήμαρχο Λατσιών, τον κ. Κουταρά, όπου συμφωνήσαμε σε μια νέα βάση και για πρώτη φορά όπως τονίστηκε και από αυτούς, κάτι το οποίο το επισήμαναν πάρα πολλές φορές και θεώρησαν ότι ήταν άκρος τιμητικό για την εξέλιξη της αδελφοποίησης μεταξύ των δύο Δήμων, της πολύ πετυχημένης κατά των δηλώσεων τους αυτά τα 30 χρόνια και το γεγονός ότι στην προηγούμενη δημοτική περίοδο τους δόθηκε το έναυσμα να δώσουν και αυτοί πλέον κίνητρα στους δικούς τους κατοίκους να συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα, και αυτή είναι με την ιδιότητα των μαθητών, είτε με την ιδιότητα των φοιτητών, με την υπουργεία κατασκηνώσεων και με την ανταλλαγή δράσεων σε θέματα και πολιτισμού καθώς και αθλητισμού. Κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα στην τρέχουσα χρονιά, που είναι και η παιδιακή χρονιά, προκειμένου να καλύψω αυτά που ανέφερε πριν η συνάδελφος. Πέραν τούτου, θα ήθελα να αναφερθώ και στο κομμάτι του συνοστολισμού. Και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, αλλά και κατά την τρέχουσα, πάντοτε οι προσπάθειες των σημειών και γενικότερα όλων των ειδών συνοστολισμού γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες οι οποίες καταγράφονται στην κοινωνία με τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Είναι 53 συγκοινότητες. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τη φετινή, είχαμε κάποιες αλλαγές, όπως τώρα ο συνάδελφος ο κ. Ιορδάνης Μελικίδης, που είναι ο νέος πρόεδρος κοινότητας των Χρονοριών. Οφείλω να αναφέρω όμως το εξής, ότι κατά την προηγούμενη χρήση υπήρχε η προμήθεια σήμερα στο λογισμού, εάν θυμάμαι καλά, στην αξία των 900 ευρώ, περίπου 1.200 μέτρα σημειών για να στολίζονται τα μνημεία, κάτι το οποίο μετά από συνεννόηση με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κρίθηκε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνονται κάθε χρόνο. Επίσης, να τονίσω ότι δεν είχαν ξαναπαρθεί ποτέ. Ήταν η πρώτη χρονιά, η μόνη φορά που πήραμε σημαίες στο σύνολο 360, σύνολο τα μέτρα του 44 και δαπανίσαμε περίπου το 75% των χρημάτων που είχαμε δαπανίσει το 2019, λέει. Πέραν του βέβαια, θυμίζω για μια ακόμη φορά και τονίζω ότι είμαστε στη διάθεση του κάθε Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κλικής να επισημάνεται και να καταγράφει την ανάγκη του, ώστε κατά την κατάρτιση του προπολογισμού που γίνεται σε συνεργασία με την διεύθυνση οικονομικού του Δήμου Κλικής το καλοκαίρι, την περίοδο του καλοκαιριού, να μπορούμε να προμηθευόμαστε με πρόβλεψη το οτιδήποτε. Συνεπώς, δεν είναι μια αμέλεια της Δημοτικής Αρχής. Κινούμαστε πάνω σε συγκεκριμένα πρότυπα και με συγκεκριμένα δεδομένα. Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιών, καθώς και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καστανιών, γιατί για πρώτη φορά καταφέραμε με συνεργασία, κάτι που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά η Δημοτική Αρχή ότι είναι η πρόθεσή της, με τοπικούς φορείς να αναδεικνύουμε κάποιους θεσμούς, όπως ο θεσμός του Καραμαλιού, ο οποίος αριθμεί 30 συν 1 χρόνια. Είναι ένας θεσμός που είχε σταματήσει από το 2007 και μετά από συνεννόηση και συνεργασία μαζί τους, φτιάξαμε μια ημέρα με σύνολο δράσεων για μικρούς και μεγάλους
και για πρώτη φορά στα χρονικά στο Δήμο Λυκής έγινε μια καρναβαλική προσπάθεια με 7 άρματα και την συνεργασία με κάποια πεζοπόρα τμήματα, δίνοντας το ένασμα ότι έχουμε τη δυνατότητα με συνέπεια και άλλων φορέων όπως σημαίνει σε άλλες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης, το πολύ γνωστό που το κάνει και ο Εμπορικός Σύλλογος της Κρύας Βρύσης, και με άλλους λοιπόν θεσμικούς φορείς να τους δούμε κάποια στιγμή να κάτσουμε στο τραπέζι και με τη συγκρότηση, αν θέλετε, και τη τουριστική επιτροπή που έχουμε ως θέμα σήμερα στην ημερήσια διάταξη, να δημιουργήσουμε ένα καρναβάλι ανάλογο των προσδοκών των δημοτών και γιατί όχι να δημιουργηθεί για πρώτη φορά το λεγόμενο παιδικό καρναβάλι νύχτα, μία Κυριακή πριν από την περίοδο της, πριν από τη λήξη, συγγνώμη, της περίοδου της αποκριάς που είναι το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχει πάντα μια διαδικασία για να γίνει αυτό. Θα υπάρξει αντικατάσταση όλων των υποφόρων του χώρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, λίγο να σας πω ότι σήμερα μετά από την εντολή σας μίλησαμε στις εθνικές υπηρεσίες και ήδη συντάξω τη μελέτη. Ευχαριστώ κύριε Βαφίδη για την επιβεβαίωση. Και μαζί με αυτό θα προχωρήσει και η διαδικασία για την ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω λίγο να κάνω μια σύντομη αναφορά και θα μου επιτρέψετε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Σιμοφορίδης πριν, ότι όλοι μας, και μεταξύ αυτών και εγώ, έχουμε το δικαίωμα να έχουμε καλές και κακές μέρες. Πολλές φορές, αν θεωρούμε ότι κάποιος μας έχει αδικήσει, μας έχει προσβάλει με την στάση του, μπορούμε να του απαντήσουμε με έναν τρόπο με τον οποίο δεν θα τον υβρίσουμε, αλλά και δεν θα χάσουμε το δίκιο μας. Στην τελευταία συνεδρίαση, αξιότιμη κυρία συνάδελφε και φίλοι, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι, κυρία Δημάρχη, θεωρώ ότι παρεκτραπήκατε. Θεωρώ ότι παρεκτραπήκατε γιατί ακόμη και αν κατά τη δική σας άποψη, κατά τη δική σας κρίση που δεν συμφωνώ, θεωρήσατε ότι φωτογραφηθήκατε σε κάποια τοποθέτηση του Δημάρχου, οφείλατε να αντιδράσετε με έναν τρόπο όπως αρμόζει σε ένα δημοτικό σύμβουλο. Υπήρξε η διαδικασία η οποία υπήρξε. Υπήρξε ένα δημοσίευμα από τον τύπο. Δεν θα έκανα καμία δημόσια τοποθέτηση ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν δεν είχα δεχτεί τη μορφή ότι λειτουργήσα μερολογικά υπέρ του Δημάρχου. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο έκανα τη δημόσια ανακοίνωση και για να βάλω τον άνθρωπο στη θέση του. Μου απευθύνατε ένα έγγραφο. Τι ακριβώς έγινε. Σας απάντησα επί τη βάση του κανονισμού, τον άρθρο του κανονισμού, πότε και τι και ποια ενέργεια προβλεπόταν και από πού. Και πράγματι είπα ότι ο χρόνος που, που ζήτησα την αποβολή σας συνέπεσε κατά τη δεύτερη μετάβασή σας στον χώρο είσοδός σας, στον χώρο εκεί ακριβώς στις Κάλλες, όπου απευθυνθήκατε πάλι με ευαισθητικό περιεχόμενο στο βήμα. Σας απάντησα και νομίζω ότι και η δημόσια τοποθέτησή μου και η έγγραφη απάντησή μου, η επίσημη έγγραφη απάντησή μου ήταν με έναν κοσμιότατο τρόπο, χωρίς να προσβάλλω κανένα, ούτε εσάς. Δεν έχω να αποκαταστήσω τίποτε παραπάνω από όσα σας είπα στην τελευταία απάντησή μου. Εάν θεωρεί ότι κάτι από τον τρόπο με τον οποίο έδρασα ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απέτυχε σε ένα δημοτικό σύμβουλο ο οποίος χρησιμοποίησε κάποιες εκφράσεις εκκλησιαστικές και λειτουργήσαν κάνοντας χρήση του δικαιώματος που είχαν να ζητήσω την αποβολή. Πράγματι, κατά την ώρα που εσείς αποχωρούσατε, κατά τη δεύτερη είσοδό σας και μετά την αρχική σας αποχώρηση, ως προσώπου που διαταράσσει τη συνεδρίαση, μπορείτε να διεκδικήσετε το δίκιο σας σε οποιοδήποτε φορά θέλετε. Μέχρι εδώ δεν θα ήθελα να ξαναγίνει κάποια αναφορά. Αν νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε κάτι, να το κάνετε. Είμαι εδώ. Αν νομίζετε ότι λειτουργήσα, αν έκανα παράβαση του όποιου καθήκοντος του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορείτε να προχωρήσετε. Θεωρώ ότι εκτέλεσα στο ακέραιο τα καθήκοντά μου και πρακτικώς προσπαθώντας να κρατήσω μία συνεδρίαση η οποία πήγαινε να βγει τελείως εκτός ελέγχου.
Αυτά σε ό,τι αφορά την απάντηση είναι προς το πρόσωπό σας. Κύριε Δημάρχη, θα θέλατε εσείς να κάνετε κάποια τοποθέτηση. Ναι. Και να τελειώσουμε με την πρόεδρο σας διάθεση, παρακαλώ. Άκουσα τον κύριο μου, συναντέλφους, τις απαντήσεις τους. Θα ήθελα να κάνω και εγώ δύο σχόλια. Νομίζω ότι έτσι στα όλη μου, κύριε Βαφιάδη, αναφορικά με αυτό το οποίο είπατε και το συγκράτησα, ότι έχετε την αίσθηση ότι οι διοικούμενοι γίνανε διοικούμενοι και οι διοικούμενοι γίνανε διοικούμενοι. Αν θυμάμαι καλά και αν θυμάται και το Δημοτικό Συμβούλιο, όσοι τουλάχιστον ήσασταν εδώ στην προηγούμενη σύνθεση, που ήσασταν εσείς εδώ, δίνονταν κατά την ανάλυση το εξής. Την ΔΕΙΑ την εκφράζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υπάλληλοι και έχουν εισηγητικές προθεσμίες. Αυτοί οι οποίοι τελικώς αποφασίζουν και τελικώς κρίνουν και τελικώς θα κρυθούν είναι ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. Επομένως, με αυτή την τοποθέτησή σας, νομίζω ότι έστω και με κάποια καθυστέρηση έρχεστε στα λεγόμενά μου, καθώς μέσα από την επιχείρηση, μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχετε μια καλύτερη ενημέρωση και γνώση για το τι συμβαίνει σε αυτή πραγματικά την πολυβασανισμένη από τις αναταράξεις των υπαλλήλων, επιχείρηση που κατά τα άλλα είναι η επιχείρηση η οποία έχει φέρει αρκετά ενταγμένα σε υπολογιστούμενα έργα πολλά τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και στον εθνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο. Το δεύτερο το οποίο θέλω να απαντήσω είναι ότι ανήκουμε σε ένα συνδικαλιστικό φορέα και στην ΠΕΔ και στην ΚΕΔ. Όπου εκεί όλοι μας έχουν μια πολιτική τοποθέτηση, μια πολιτική ταυτότητα, αλλά ο κοινός παρονομαστής, ο κοινός στόχος, κοινή συνισταμένη, είναι η επίλυση των αυτοδιοικητικών προβλημάτων. Και δεν νομίζω ότι κανένας κοινός που δεν εκφράζει κανένα κομματικό μηχανισμό. Έχουμε όλοι μας την πολιτική μας ταυτότητα και άλλωστε φαντάζομαι ότι δεν θα σας άρεσε να εκφράζει ένα κομματικό σχηματισμό κυρίζομαι, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές έλαβε ένα ποσοστό της τάξης του 66%. Φαντάζομαι δεν ταυτοποιεί το ποσοστό αυτό με κανένα θέμα. Είναι ένα ποσοστό το οποίο εμπεριέχει μια διευρυμένη απήχηση, στην οποία οι αυτοδιοικητικοί οποίοι τον στήριξαν έχουν ταυτότητες διαφόρων χώρων. Μπορεί να μην έχουν ταυτότητα της λαϊκής εισπύρωσης, όπως η λαϊκή εισπύρωση κατάφερε και εξέλιξε ένα σύμβολο του 21 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αυτή είναι η δυναμή της, και ο κύριος Κυρίζογλου εξέλεξε, συγγνώμη, 1 στους 30, και ο κύριος Κυρίζογλου εξέλεξε 20 στους 30 διοικούντες την ΚΕΔΕ. Τι διεκδικεί ο Δήμος από την ΚΕΔΕ? Προγράμματα σε χρηματοδοτούμενα. Πρόσκληση έργων, χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, προβολή προβλημάτων και αναζήτηση λύσεων και απαντήσεων σε πιο διευρυμένο επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να καταφέρει και ως ένα σημαντικό βαθμό που έχει καταφέρει η ΚΕΔΕ είναι να μεγενθύνει το πρόβλημα και να ζητάει την αναζήτηση της λύσης πιο διευρυμένα. Να προβάλλει περισσότερο το πρόβλημα και να ζητάει την επίλυση του προβλήματος σε πιο διευρυμένο συνδικαλιστικό επίπεδο. Και αυτό νομίζω που έχει καταφέρει η ΚΕΔΕ. Ο τρόπος κατανομής και απονομής της ΚΑΠ είναι ένα αίτημα το οποίο είναι χρόνιο. Κατάφερε και είναι επί θητείας τουλάχιστον οφειλίζονται. Και χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτή την κατανομή της ΚΑΠ, ο Δήμος Κλικής διεκδίκησε και πέτυχε 2,4 εκατομμύρια επιπλέον χρηματοδότηση κατέτοση. Χάρη στα προγράμματα τα οποία η ΚΕΔΕ αναζητά, ο Δήμος Κλικής κατάφερε και ενέταξε στο Δήμο, στη Δημοτική Επιχείρηση, στα νομικά πρόσωπα, συνολικού προϋπολογισμού προγράμματα ίσως 104 εκατομμυρίων ευρώ. Ανέφερα προηγουμένως 9,5 εκατομμύρια μόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόγραμμα Άρχος, Αντώνης Τρίτσης, Φιλόδημος,
Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ, η ΜΕΠΕΡΑ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλα αυτά είναι αναζητήσεις των αυτοδιοικητικών, συνδικαλιστικές παρουσίες, δυνατότερη φωνή στα κέντρα λήφθων αποφάσεων, περισσότερες προσκλήσεις, περισσότερα ενταγμένα έδρα, περισσότερες χρηματοδοτήσεις, καλύτερη και αμισότερη επίλυση προβλημάτων. Δεν μπορούμε να είμαστε έξω από την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να είμαστε η μειοψηφία στην τεράστια πλειοψηφία και νομίζω ότι αυτά τα οποία διεκδίκησε και θα διεκδίκησε ο Δήμος και μέσα από την ΠΕΔΕ και μέσα από την ΚΕΔΕ θα μας ανεβάσουν και οικονομικά και θεσμικά και διοικητικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο σημείο αυτό να πω ότι κατά τη διάρκεια της πρώην περισσίας διάταξης προσήλθαν της συνεδρίας και η κυρία Παπλάκη και ο πρόεδρος της κοινότητας Πολωνούδας και ο πρόεδρος της κοινότητας Ξυλοκρατιάς. Η καινούργια δομή τετέθηκε και επίσημα η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής ότι πρέπει να κοιτάξει πιο περιοχείο την δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και την παροχή υπηρεσιών υγείας στους νοικείς. Το βοηθάμε βέβαια ένα παλιό σωστικό ήρμα, δεν σημαίνει ότι είμαστε την απέτηση για νέες εγκαταστάσεις. Μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα, άμα πρέπει να υπάρχει κάτι μέχρι να γίνει το δημοτικό χώρο στάθη, στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Και τα χρήματα υπάρχουν, θέληση να υπάρχει και μετά που θέλουμε να γίνουν οι νέες εγκαταστάσεις στον χώρο του νοσοκομείου του Κουτικής, που ναι, είναι ένα παλιό ήρμα το οποίο χρειάζεται την βοήθεια όλων μας και την βοήθεια της στήριξης όλων μας. Κάποια άλλη τοποθέτηση. Εκτός μόνο του... Νερό και ρεύμα. Λογικά δήμαρχε θα δώσει και υπηρεσίες καθαριότητας και θα ασχοληθούν εκεί και υπάλληλοι και στο θέμα ασφαλείας τι θα γίνει στην περιοχή εκείνη, γιατί μπορεί να είναι πολλές συγκατοίκες, μπορεί να πάει πολλές κόμπους από θέμα ασφαλείας. Την ασφάλεια δεν την αναλάβουν. Θα τα λάβουν συγκεκριμένοι. Εντάξει, γιατί δεν το γράφει στην εισήγηση, γι' αυτό το λόγο το λάβω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί γνωρίζω, γνωρίζω τη δράση της, έχω παρακολουθήσει και την αντιδράση. Ελπίζω να πάει καλά, το εύχομαι να πάει καλά. Πραγματικά δηλαδή είναι μια πολύ όμορφη δράση. Αυτό που το θέτω, αν θέλετε και ως πρόταση και αν θέλετε και ως προβληματισμό και ως ερώτημα, είναι τον αφορά σε εκεί πέρα στο πώς το λένε, στο κλειστό γυμναστήριο. Ένας χώρος τον οποίο αυτή η δράση θα κρατήσει από τρεις μέρες. Θα πάνε οι πολίτες με τα πόδια. Καλό είναι να περπατούν. Αλλά έλεγα μήπως, αν πάει καλά, θα πάει καλά και το εύχομαι, την επόμενη χρονιά, αν θα ξανάρθει αυτή η εταιρεία, να βρούμε έναν άλλο χώρο, να φάρει ο χώρο του Ζωοπάζαρο εκεί στην Παναγία, ένα χώρο ο οποίο θα μπορούσε να φιλοξενήσει αυτή τη δράση, ώστε πολύ πιο εύκολα προσβάσει μέσω του δημότε, μια περιοχή η οποία βλέπει και δύο μέρε μια ζωντάνια, το ίδιο και σε αυτή που θα γίνει, αλλά ίσω είναι λίγο δύσκολη πρόσβαση. Αυτό κύριε Πρόεδρε, ω πρόταση να το δείτε στο μέλλον, εύχομαι να πάει καλά. Πραγματικά. Ένα πνεύμα έτσι αγάπη προς τους επιχειρήσεις, γιατί κλείνουν και πρέπει να κάνουν κάτι για να μην κλείσουν. Έρχονται επιχειρήσεις για να δώσουν μια ζωντάνια στον τόπο, γιατί έρχονται επιχειρήσεις. Βοηθάμε τους τουριστικούς συλλόγους, τους αθλητικούς συλλόγους, αλλά μέσα από τους προεκλογισμούς και τις αναφορές των προεκλογισμών, συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, ευτυχώς μεμονωμένη, δεν ψηφίζει τέτοιους προεκλογισμούς. Από την άλλη, γιατί δεν βοηθάμε τους αθλητικούς συλλόγους και τους τουριστικούς συλλόγους. Τι να κάνουμε. Και μετά τι να κάνεις, κάνεις το ένα φυσικά γιατί το κάνεις, κάνεις το στρατηγικό γιατί κάνεις το άλλο. Έχουμε ξεπεράσει πλέον και τα όρια της λογικής. Δεν θέλω άλλο να απαντήσετε, όπως άλλως ό,τι απαντάτε που κάνετε με την ψήφο σας και η ψήφο σας δείχνει ότι ούτε με τις επιχειρήσεις είστε, ούτε με τους αθλητικούς συλλόγους είστε, ούτε με τους δημότες είστε, γιατί αν είστε μόνος αυτούς θα ψηφίσετε έστω μια φορά προϋπολογισμούς. Προϋπολογισμούς που έχουν μέσα τις απασχολήσεις εργαζομένων, είτε με τα οκτάμινα, είτε με το 1-1, είτε με άλλα προγράμματα, θα ψηφίζατε τις επιχορηγίες αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, θα ψηφίζατε τις επιχορηγίες σε γενικά νοσοκομεία, θα ψηφίζατε τις επιχορηγήσεις και τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος σε βιομηχανικές περιοχές και σε επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια. Από τη στιγμή που με την ψήφο σας δείχνατε ότι δεν είστε υπέρμαχοι αυτών των απόψεων, δεν μπορούμε να θέλουμε και το ένα και το άλλο. Γράφει ένα συγκεκριμένο. Η εταιρεία ζητάει ιστορικό κομμάτι.
στην παροχή ρεύματος και νερού, προφανώς όλα τα υπόλοιπα τα καλύπτει, και η ίδια κάνει πρόταση ότι από τα 3 ευρώ της εισόδου, το 1,5 ευρώ θα πηγαίνει συγκεκριμένα στην ομάδα hardball του Γάσινγκ, που κέρδισε νομίζω και χθες και την παραμονή της στο συνάδελφο με το ίδιο, που είναι η μοναδική περίπτωση ομάδας που θα παραμένει στην κατηγορία ενώ έχει ανέβει την προηγούμενη χρονιά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Επομένως, χρειάζεται εκτός από την οικονομική υποστήριξη έτσι, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου των Δημοτών, χρειάζεται και μια άλλη είδους ενίσχυση. Και αν αυτή πάρει και μέσα από χορηγούς, άλλωστε δεν χορηγεί και δεν επιχορηγείται η ομάδα που βγάζει και άλλες ομάδες από επιχειρήσεις. Δεν είναι η επιχείρηση της Αουλή, η επιχείρηση της Διβέλη, η επιχείρηση της Ονό που έκανε την χορήγηση σε αυτή την εταιρεία. Πότε θα γίνει. Πότε θα γίνει, πότε θα γίνει. Οι ημερομηνίες. Το μόνο που δεν θα